Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στο team manager του Ηρακλή, τον κύριο Αλέξανδρο Αναστασιάδη που είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές. Να πω και πάλι καλή δύναμη, καλή αρχή. Τα είχαμε πει όταν είχατε ανακοινωθεί σε αυτό το πόστο. Τώρα έχει περάσει αρκετός καιρός, έχουν γίνει μεταγραφές. Μπαίνουμε σε διαδικασία φιλικών και μπροστά στον κόσμο πλέον, που φαντάζομαι το περιμένατε και εσείς και οι αθλητές με ενδιαφέρον, έτσι, για την Πέμπτη. Εννοείται. Και εμείς και το προπονητικό επιτελείο και οι παίκτες περιμένουν πώς και πώς να δουν τη στήριξη που θα έχουμε από τον κόσμο. Έχουν δει και οι ξένοι πολλά βιντεάκια, περιμένουν και αυτοί να δουν αυτόν τον λαό που έχει αυτή η ομάδα. Μια πρώτη γεύση θα πάρουν την Πέμπτη. Με την ίδια ομάδα ο Ηρακλής θα παίξει και αύριο. Σωστά, θα παίξουμε δύο φιλικά παιχνίδια, ένα την Τετάρτη και ένα την Πέμπτη. Αύριο είναι και κλεισμένο προφανώς, έτσι, σωστά, προπονησιακού σωστά χαρακτήρα και πιο επίσημο σε εισαγωγικά, αν και μιλάμε για φιλική αναμέτρηση, την Πέμπτη. Ακριβώς. Να θυμίσουμε ότι ισχύουν τα διαρκείας, έτσι, και για τους υπόλοιπους είναι 5 ευρώ το εισιτήριο. Πολύ σωστά, ακριβώς. Mm-hmm. Να πω ότι ναι, μπορεί να προμηθευτεί οποιοδήποτε 10 με 2 και 6 με 9 στα γραφεία της ομάδας που βρίσκονται στο Ιβανόπιο. Και οι θηριακές και φυσικά η στήρια για το παιχνίδι. Η ομάδα έχει ολοκληρωθεί. Βέβαια, ναι, δεν μιλάω με τον Γιάννη Καστρίτη. Όχι. Μιλάω με τον team manager. Οι κινήσεις του προπονητή έχουν ολοκληρωθεί. Το ρόστερ έχει γεμίσει και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αυτή τη χρονιά. Να μην περιμένουμε κάτι να προκύψει αυτό που λέμε το κερασάκι στην τούρτα για μεταγραφές. Μήπως και. Όχι, να μην περιμένετε κάτι. Εκτός απρόπτου, το ρόστερ έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Και θα είναι όλοι οι αθλητές την Τετάρτη και την Πέμπτη στη διάθεση του coach ή έχουμε τα γνωστά προβλήματα? Ήταν του Ζάρα που νομίζω μπήκε, ήταν ο Καβαδάς που είχε κάποιες ενοχλήσεις, ο Σμιθ. Πώς πάμε σε αυτό το κομμάτι? Θα έχουμε δύο απουσίες, αυτές του Βασίλη Καβαδά και του Λεντζέλ Σμιθ που, ναι, χτύπησε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Πορταριά. Όλοι οι υπόλοιποι θα είναι στη διάθεση του coach Καστρίτη. Mm-hmm. Ήταν πολύ δύσκολα τα παιχνίδια, ομολογουμένως, και με τον Ολυμπιακό στο Μέτσοβο και με τον Παναθηναϊκό στην Πορταριά. Ήσασταν κοντά στην ομάδα και είστε καθημερινά κοντά στην ομάδα και στις προπονήσεις και παντού. Ως πρώτο δείγμα γραφής, τι έχετε αφουγκραστεί από τον τρόπο λειτουργίας της ομάδος? Γιατί και εσείς νέο μέλος είστε σε αυτήν. Δύο μήνες, βάζω πολύ. Περίπου τρεις τώρα. Τρεις, ναι. Φτάσαμε στους τρεις. Φτάσαμε στους τρεις, ναι. Η ομάδα δείχνει ότι έχει πολύ όρεξη για αυτή τη δύσκολη χρονιά που μας έχετε στην Α1. Όλοι έχουμε πολύ όρεξη. Υπάρχει συνεχώς κόσμο στο γήπεδο. Κάνουμε συνεχώς βελτιώσεις και στις εγκαταστάσεις του γηπέδου, αλλά και γενικώς προσπαθούμε να βελτιωθούμε σαν σωματείο γενικότερα. Mm-hmm. Η ομάδα στο αγωνιστικό κομμάτι θα είναι πανέτοιμη για την έναρξη του πρωταθλήματος. Έτσι οι προπονητές κάνουν πολύ καλή δουλειά και θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του κόσμου. Οι ξένοι θέλουν και άλλο χρόνο προσαρμογής ή τους κάναμε δικούς μας? Οι ξένοι είμαστε τυχεροί, οι τρεις έχουν παίξει ξανά στην Ελλάδα, οπότε σωστά γνωρίζουν και τις προσδοκίες. Και ξέρουν και τον προπονητή πολύ καλά. Σωστά. Σωστά, ακριβώς. Οι άλλοι τρεις έχουν προσαρμοστεί πάρα πολύ καλά, μπορώ να πω, για αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε στην προετοιμασία. Mm-hmm. Και περιμένουν και αυτοί πώς και πώς θα ξεκινήσουν οι επίσημες επιχωρήσεις της ομάδας. Ωραία. Μετά την Πέμπτη και το παιχνίδι με τη Λουκόιλ, το δεύτερο που θα δώσει ο Ηρακλής με τον βουλγάρικο αντίπαλο, θα περιμένουμε τα μαυροσκούφια για την άλλη εβδομάδα? Σωστά. Έχουμε δύο παιχνίδια, τη Δευτέρα και την Τετάρτη, με τον Κολοσσό και τον Προμηθέα της. Έχουμε ώρες από τώρα? Οι ώρες έχουν ανακοινωθεί, αν δεν κάνω λάθος, από τον σύνδεσμο των διδυτών. Μπορεί οποιοδήποτε να δει. Οκ, θα το δούμε από εκεί. Δευτέρα και Τετάρτη, είπατε, έτσι, με Κολοσσό και, σωστά, και Προμηθέα. Σωστά, και με τον Προμηθέα θα παίξουμε και στο Ιβανόφιο κιόλας, οπότε θα μπορέσει ο κόσμος, δηλαδή, την ομάδα ξανά στην έδρα του. Με τον Κολοσσό, πού θα γίνει το μάτς? Εκτός από πρόβλημα στη Χάνθη. Α, στη Χάνθη. Ωραία. Ναι. Καλά, και εκεί μπορεί να πάει ο κόσμος. Εννοείται, εγώ μιλάω για την έδρα μας, για το σπίτι μας. Ναι, θα γίνουν προφανώς σε διάφορα γήπεδα από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, όχι μόνο στο Ιβανόφιο αγώνες. Σωστά. Θα γίνουν σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Ωραία. Άρα είναι δύο δυνατά παιχνίδια και αυτά, ειδικά με τον Προμηθέα, μια ομάδα που έπαιξε πέρυσι τελικό πρωταθλήματος, που σίγουρα στο Ιβανόφιο θα φέρει αρκετό κόσμο, γιατί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Κύριε Αναστασιάδη, στα υπόλοιπα επίπεδα, δηλαδή, τα οργανωτικά εν ώψη και της έναρξης του πρωταθλήματος, είμαστε καλά, είμαστε κοντά, θέλουμε βήματα για το γήπεδο, για οτιδήποτε περιλαμβάνει την έναρξη της σεζόν, έτσι?
Κοιτάξτε, είμαστε σε πολύ καλό στάδιο. Είμαστε μια νέα ομάδα στην κατηγορία. Έτσι, ο Ηρακλής έλειπε πολλά χρόνια δυστυχώς από την Α1. Ναι. Οπότε έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα από την τελευταία φορά που αγωνιζόταν η ομάδα. Αλλά θα είμαστε έτοιμοι 100% για την έναρξη του πρωταθλήματος. Χορηγό μπροστά θα έχουμε. Αυτό δεν μπορώ να σου πρέπει το πω. Πρέπει να ρωτήσω άλλον. Σωστά. Ελπίζω να έχουμε. Ελπίζω να έχουμε. Εννοείται. Γιατί... Όλοι ελπίζουμε. Ο Ηρακλής έχει πολύ μεγάλο brand name. Έτοιμοι είναι που ειδευόμαστε. Εννοείται. Έχει κάνει και πολύ καλές κινήσεις στο αγωνιστικό κομμάτι. Οπότε έχουμε προσελκύσει αρκετό κόσμο. Να υποθέσω ακόμα, γιατί δεν έχουμε προσέξει κάποια ανακοίνωση. Όχι μόνο για τον Ηρακλή αυτό που θα πω τώρα, αλλά για όλες τις ομάδες. Έσοδα από τηλεοπτικά δεν μπορούν να υπολογίσουν ακόμα. Τι θα έχουν στο ταμείο τους, έτσι. Δεν έχει, πολύ σωστά. Δεν έχει γίνει το παραμικρό και αυτό είναι πολύ αρνητικό για την ομάδα και το σχεδιασμό. Σωστά, σωστά. Και ο ΕΣΑΚΕ περιμένει το κεντρικό χορηγό του πρωταθλήματος ούτως ή άλλως, οπότε δεν γνωρίζουμε ακόμα ούτε εμείς, ούτε καν οι ίδιοι. Το πρωτάθλημα ξεκινάει τέλη του μηνός, 26, 27, 28, 28-29. Ωραία. Με το Περιστέρι Ηρακλής. Σωστά. Και τα υπόλοιπα παιχνίδια της Α1 και ακόμα δεν ξέρουμε ποιος θα τα δείξει, αν θα δείξει και τι λεφτά θα πάρει κάθε ομάδα που θα δείξουν τα μάτς, έτσι. Είναι τραγικό. Γνωρίζουμε ότι θα το δείξει η ΕΡΤ, καθώς υπήρχε η σύμβαση από πέρσι κιόλας. Ωραία. Ναι, ναι, η ΕΡΤ θα τα δείξει. Όλα τα υπόλοιπα τα περιμένουμε κι εμείς. Έτσι, γιατί δεν ξέρουμε ποσά άλλα... όμως. Όχι. Μάλιστα. Αυτό σίγουρα τη διοίκηση του Ηρακλή θα την απασχολεί πάρα πολύ για να. Για νομίζω να όλη τη διοίκηση. Ναι, δεν νομίζω ότι κάποιος δεν περιμένει αυτά τα χρήματα. Έτσι, μιλάμε για ένα ποσό στο οποίο οι περισσότερες ομάδες συντηρούνται πάνω σε αυτό. Βασίζονται σε αυτό, σωστά. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε μέχρι τώρα να γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Αλλά δυστυχώς η φωνιά στο μπάσκετ είναι λίγο περίεργη φέτος και με την έλλειψη του Ολυμπιακού από την Α1. Και με όλες αυτές τις αλλαγές που γίνανε. Το καλοκαίρι, ακριβώς, ακριβώς και με τις αλλαγές. Θα δούμε στην πράξη πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είπατε ότι έχετε ενημέρωση για τηλεοπτικό το Περιστέρι Ηρακλής. Όσον αφορά το κύπελο, αν και είναι νωρίς ακόμα για 2 Οκτωβρίου, το Άρης Ηρακλής, υπάρχει ενημέρωση, να το ρωτήσω μιας και το έφερε η κουβέντα, για τηλεοπτική κάλυψη? Όχι, εγώ δεν γνωρίζω κάτι μέχρι τώρα. Είναι νωρίς, εντάξει. Έχουμε ένα μήνα σχεδόν μπροστά μας για αυτό το παιχνίδι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στα φιλικά και φυσικά την Κυριακή με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλος ο κόσμος να βρεθεί στο Ιβανέφιο να δει για πρώτη φορά την ομάδα που χτίζεται φέτος. Την Πέμπτη, όχι την Κυριακή, την Πέμπτη. Κυριακή είπα, από το ποδόσφαιρο μου μήνα. Την Πέμπτη. Την Πέμπτη στις 6 ώρα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.